Αρκαδία 938. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που βρίσκεστε απόψε μαζί μας. Το εκπαιδευτικό μας κέντρο ξεκινάει την καινούργια του σχολική χρονιά. Είμαστε εδώ για να βραβεύσουμε τους μαθητές της περσινής χρονιάς και να ανακοινώσουμε τα νέα μας προγράμματα. Τα προγράμματα στα παιδάκια που ξεκινάνε από πρώτη δημοτικού έως και τρίτη λυκείου θα έχουμε καινούργια ύλη, καινούργια project. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να ανακοινώσουμε μια καινούργια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, με την Ακαδημία Ρομποτικής που έχει το Πανεπιστήμιο, όπου φέτος έχουμε πάλι καινούργια προγράμματα, τα οποία θα είναι από καθηγητές Πανεπιστημίου, με έρευνα που υπάρχει για τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους. Αυτό πάλι που θα θέλαμε να πούμε είναι ότι το διάστημα αυτό, 1 με 8 Σεπτεμβρίου, το εκπαιδευτικό μας κέντρο έτρεξε σε συνεργασία με τον Εξάντα, την Aiming Network και άλλες 9 χώρες από την Ευρώπη, ένα πρόγραμμα Erasmus Plus, το οποίο είχε σαν τίτλο No More Needs, Job for Youth. Αυτό σημαίνει ότι δεν θέλουμε πλέον άλλους νέους χωρίς ιδανικά, άλλους νέους χωρίς επάγγελμα, άλλους νέους που να μένουν εκτός εκπαίδευσης. Θέλουμε να τους δώσουμε καινούργιες δυνατότητες και προοπτικές να μπορέσουν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους και να μην εγκαταλείψουν τον εαυτό τους, αλλά να αποκτήσουν skills, όπως λέμε, δεξιότητες, ώστε να μπορούν να ενταχθούν στην εργασία. Έχουμε την τιμή επίσης να φιλοξενούμε τον κύριο Γαβριήλ Κόλια, που είναι εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Φρέντερικ εδώ στην Ελλάδα, εκ μέρους της UNICEF, που θα μας παρουσιάσει τα προπτυχιακά και τα καινούργια μεταπτυχιακά του Πανεπιστημίου για ανθρώπους είτε που ήδη εργάζονται και θέλουν ένα μεταπτυχιακό ή ένα προπτυχιακό, ή για τα νέα παιδιά που δυστυχώς δεν κατάφεραν να έχουν κάποιο αποτέλεσμα στις εξετάσεις τις πανελλαδικές και θέλοντας να κάνουν πραγματικότητα τα όνειρά τους, ψάχνουν μια άλλη λύση σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ και ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Κύπρου. Εκπροσωπώντας το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ της Κύπρου, ένα πανεπιστήμιο ιδιωτικό, αναγνωρισμένο όπως αναφέρθηκε ήδη στην Ελλάδα από το ΔΟΑΤΑΠ. Από εκεί και πέρα είμαστε εδώ να αναπτύξουμε τα προπτυχιακά μας προγράμματα και τα μεταπτυχιακά, αλλά και τα προσφερόμενα εξ αποστάσεως προγράμματα τα οποία προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ της Κύπρου. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στο κομμάτι ότι δίνονται ευκαιρίες σε φοιτητές εξ Ελλάδος να κατεβούν στην Κύπρο και να ακολουθήσουν τη σπουδή και το επάγγελμα το οποίο θα ήθελαν ως πρωταρχικό σκοπό που είχαν βάλει και ίσως είχαν κάποια αποτυχία στις εδώ πανελλήνιες εξετάσεις της Ελλάδας. Τα δίδακτρα αυτή τη στιγμή είναι μειωμένα. Θα ακούσουμε και στη συνέχεια στην παρουσίαση κάποιες μειώσεις που έχουν γίνει. Σίγουρα όμως για τους εξ Ελλάδος φοιτητές γίνεται μια προσπάθεια να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, τόσο με κάποιες μειώσεις διδάκτων, όσο ακόμα και με κάποια, το πω με τη μορφή κάποιων επιδομάτων ή κάποιων έτσι προσφορών, υποτροφίες, αυτό θέλω να πω, κάποιες υποτροφίες που δίνονται, τόσο με την, που έχουν να κάνουν με την επίδοσή τους σαν φοιτητές, ακόμα όμως και με κάποιες άλλες δυνατότητες μέσω από αθλητικές υποτροφίες που υπάρχουν και γενικότερα το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ είναι ένα πανεπιστήμιο, θα έλεγα, ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα και βοηθάμε όσο το δυνατόν περισσότερο φοιτητές που μας επιλέγουν και είναι κοντά μας. Ξεκινήσαμε πριν από 27 χρόνια στον χώρο της εκπαίδευσης στην πόλη μας. Ξεκινήσαμε με την εκπαίδευση ηλεκτρονικών υπολογιστών από το 1990, σε μια εποχή που η κτήση αλλά και η χρήση υπολογιστή θεωρείται μάλλον υπερβολική πολυτέλεια. Εκπαιδεύσαμε και πιστοποιήσαμε χιλιάδες παιδιά και πολλοί από τους μαθητές μας διακρίθηκαν στον επαγγελματικό τους χώρο, δημιούργησαν εταιρείες startup και βραβεύτηκαν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αρκαδία 938.